Αγοράκια μου πολύ αγαπημένα, τι κάνετε, πώς είστε? Θέλω σήμερα να καταπιαστούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα και μάλιστα είναι προσωπικό. Διότι εγώ πρόκειται, ή για την ακρίβεια θέλω βρε παιδί μου, να παντρευτώ. Να παντρευτώ με πολιτικό γάμο. Αλλά δυστυχώς δεν μου το επιτρέπουν. Ποιος δεν μου το επιτρέπει? Μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Δεν μου το επιτρέπουν, θα μου πείτε, οι γονείς μου. Όχι. Οι γονείς μου δεν έχουν κανένα θέμα. Οι συγγενείς μου, ποιος τώρα χαίστηκε για τους συγγενείς που λέει ο λόγος που τους βλέπεις μια φορά στα χίλια χρόνια? Οι φίλοι μου, αποδέχονται κάθε επιλογή μου. Οι γνωστοί μου, δεν τους πολύ καίει. Και κάποιοι άγνωστοι μπορεί, βρε παιδί μου, να εκδηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους ή την αντίθεσή τους στο να προβώ σε αυτόν το πολιτικό γάμο εγώ, ο Αντώνης Κούκιν. Και ξέρετε το θέμα ποιο είναι τελικά? Ποιος δεν μου το επιτρέπει? Δεν μου το επιτρέπει η Εκκλησία. Ναι, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Εντάξει, θα μου πείτε, γιατί, σε ποια άλλη Εκκλησία το επιτρέπει αυτόν τον γάμο? Δεν ξέρω. Εγώ θα μιλήσω όμως επί των ελληνικών πραγμάτων. Και θέλω να παντρευτώ, που λέτε, ένα ψηλό παιδί, μεγάλη λίγο μύτη, είναι γουρλωμάτικο και το λένε Κυριάκο. Τον αγαπώ πολύ τον Κυριάκο. Ναι, μάλιστα μερικές φορές, βρε παιδί μου, η γιαγιά μου δηλαδή το κάνει αυτό, άντε και ο παππούς μου, επειδή το συμπαθούν πάρα πολύ, αλλά μου λένε να το παντρευτεί στο παιδί με πολιτικό γάμο, γιατί έχει περιουσία και μεγάλο όνομα, εκεί στην Κρήτη ειδικά πέρα, πολύ μεγάλο όνομα. Μακρά ιστορία. Μάλιστα με τους Γερμανούς τα είχαν τα τσιμιτσικότσι και πήγαν μπροστά και έχουν αποκτήσει και αρχαιολογικές συλλογές στην κατοχή τους και τελικά την έδωσαν στο μουσείο, όπου έβαλαν ταμπέλα ότι αυτή η όλη αρχαιολογική συλλογή των συγκεκριμένων ευρημάτων ανήκει στην οικογένεια Αταουτάκη. Ναι, η οικογένεια Αταουτάκη είναι πολύ γνωστή και φημισμένη, όμως το θέμα μας δεν είναι η οικογένεια του ανθρώπου που αγαπώ εγώ. Γιατί ο Κυριάκος με αγαπάει? Γιατί ο Κυριάκος, βρε παιδί μου, έχει όλα αυτά που θα ζήλευε ο κάθε άνδρας που περνάει στο δρόμο. Διότι είναι αυτό που μιλάμε, μανάρι, αληθινό μανάρι. Αφήστε. Μάλιστα εγώ δεν πήγα να μπελιαστώ, αλλά αυτός ήθελε να μπελιαστεί και μου λέει, επειδή θα έρθουν και φωτογράφοι, να βγάλω και να δείξω το δασίτριχό μου στήθος. Και του λέω, είναι πολύ ωραίο. Πολύ μιλάμε καβλωτικό αυτό. Με ρηθείς και μόνο στην ιδέα, Κυριάκο, να το κάνεις. Όμως η Εκκλησία λοιπόν εδώ πέρα τραβάει μεγάλο ζόρι. Και βρήκα εδώ, μιλάμε, και κουμπάρο ακριβώς δίπλα τον καμεραμάν, τον Δημήτρη του Καραμπόλα. Θα γίνεις κουμπάρος, θα γίνεις? Τώρα που το έμαθα, τι να κάνω, που δεν μπορώ να πω όχι. Είδατε, μήπως με παίζεις? Όχι, εγώ θα σε μπαίξω, αλλά μόνο. Να, είπα, γιατί η Εκκλησία λοιπόν της Ελλάδας μας εμπέζει. Και γιατί μας εμπέζει? Διότι ακούστε, τραβάει ζόρι με το αν θέλω εγώ να παντρευτώ τον Κυριάκο με πολιτικό γάμο. Και μάλιστα 8, 9, 10, ξέρω εγώ, ρασοφόροι λέει, εξεδήλωσαν την αντίθεσή τους και έστειλαν μάλιστα μια επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν ξέρω αν είναι αυτό τώρα, από το μυαλό μου το βγάζω, αλλά έστειλαν μια επιστολή, διότι λέει, είναι απαράδεκτο αυτό που ο Καπουτζίδης βγήκε και που στήριξε, ότι πρέπει λοιπόν δύο άτομα του ίδιου φύλου να συνενώνονται με τον πολιτικό γάμο. Με τα συγχωρήσεις τώρα, επειδή σας τα λέω όλα χήμα και επειδή και εγώ θέλω να παντρευτώ και νομίζω ότι το τι θα κάνω εγώ στη ζωή μου αφορά μόνο εμένα. Και επίσης το τι θα κάνω στο κρεβάτι μου, όπως και το τι κάνετε εσείς στα κρεβάτια σας. Σας ρωτήσω εγώ πότε, Τσονάκη, τι κάνετε εσείς στα κρεβάτια σας. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, βάλτε λίγο το μυαλουδάκι σας πριν σταθείτε. Πριν λοιπόν αρχίσετε να πετάτε οτιδήποτε, βάζουμε λίγο το μυαλουδάκι μας να δουλέψει για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σας τοποθέτησα εγώ λοιπόν ότι είμαι ένας άνδρας. Ή τέλος πάντων, κάποιοι μπορεί να με φωνάξουν σικιά, κάποιοι μπορεί να μου πούν λουλού, κάποιοι μπορεί να με αποκαλέσουν με χίλια μύρια όσα, ότι κάνε λόνο το, κάνε λογαρύφαλο, ότι... Καριζόγαλο.
του Ζόγλου, λένε. Τέλος πάντων, ναι. Ότι πάω σάρι, πηγαίνω και του βλέπω το Φινιστρίνι. Ότι πάω στον Μανάβη και το πρώτο που παίρνω είναι διαλέγω το καλύτερο αγκούρι για να φτιάξω την καλύτερη σαλάτα. Την κουνά στην αχλαδιά. Την κουνάω την αχλαδιά. Τρέχω και με φωνάζουν σίκα, σίκα, καλή σίκα. Και φωνάζω εδώ το καλό σίκο, το σιχαλάκι, ειδικά το γλυκό του κουταλιού είναι τέλειο. Αλλά το θέμα μας λοιπόν είναι ότι πρέπει να βάλουμε, να κινητοποιήσουμε μάλλον τον εγκέφαλό μας τώρα και να τα πάρουμε από την αρχή. Και αφού τα πάρουμε από την αρχή, σκεφτείτε τα εσείς και μετά μου λέτε την γνώμη σας κάτω από αυτό το βιντεάκι. Εγώ λοιπόν θέλω να παντρευτώ τον Κούλη. Ο Κούλης λοιπόν μπορεί να είναι άσχημος, όμορφος, πλούσιος κτλ. Δεν αφορά κανέναν. Αφορά μόνο εμένα, αφορά και την οικογένειά μου. Δηλαδή που λέει ότι αν καλοπαντρευτείς γιώκα, είπε η μάνα μου, εντάξει, θα έχεις καλά γεράματα αν ο γαμπρός που θα πάρεις έχει κάτι της στην άκρη, βρε παιδί μου, διότι πώς να το κάνουμε. Αν παντρευτείς από μιλάμε μεγάλο τζάκ, δεν θα χρειαστεί να φοβάσει μη σου κόψουν το ρεύμα. Αυτό όμως που εγώ θέλω να σας πω είναι ότι για ακόμα μια φορά η Εκκλησία διερηγνύει τα ημάτια της για μια πράξη που δεν την αφορά. Δεν σε αφορά λοιπόν εσένα, ρασοφόρε μου, για μια πολιτική πράξη που πρόκειται να διημηθεί μεταξύ δύο ανθρώπων. Το αν αυτή είναι το ίδιο φίλο, ποιος χαίστηκε και μετά συγχωρήσεως πάλι. Η Εκκλησία θα μου πείτε. Βέβαια η Εκκλησία. Διότι προσέξτε να δείτε πώς η Εκκλησία είναι εύθυκτη και πραγματικά όταν βρε παιδί μου να κάνουμε το σταυρό μας, περνάμε από εκκλησάκι, όταν είναι λοιπόν να καταπιαστεί με πράγματα που δεν την αφορούν και είναι ανούσια, καταπιάνεται και στέλνει και επιστολές. Για να σας ρωτήσω εγώ εσάς, βρε παπαδαριό, στείλατε επιστολές όταν λοιπόν αλλάχθηκε η ώρα της Ανάστασης, όταν μιλάμε τον Ιησού Χριστό μας, τον αναστήσατε στις 9, στείλατε. Στείλατε λοιπόν επιστολές στο Υπουργείο, στον Πρωθυπουργό μας, σε όλους αυτούς τους γιώζηδες, όταν ξαφνικά δεν μας άφηναν να πάμε στην εκκλησία και άφηναν μόνο να κάνει τη λειτουργία ο παπάς και οι ψαλτάδες. Στείλατε όταν ήταν λοιπόν να ρίξουμε το σταυρό που δεν μας άφησαν να ρίχνουμε το σταυρό καν. Δηλαδή μιλάμε διότι ο άσωτος Υιός, αν πετούσαμε το σταυρό μιλάμε για να καθηγιαστούν τα ύδατα, θα μεταδιδόταν. Στείλατε καμιά επιστολή. Στείλατε το γεγονός ότι έχουμε υποστεί όλοι εμείς απίστευτο διωγμό, απίστευτη απομόνωση και το κυριότερο ότι για να μπούμε στον οίκο του Θεού μας βάλατε παρκόμετρο. Δηλαδή να έχουμε ειδική κάρτα να τη χτυπάμε για να μπούμε στον οίκο του Θεού. Στείλατε καμιά επιστολή, διαμαρτυρήθηκε κανείς επώνυμα δημόσιο όπως οι 9 αυτοί που κατά πάσα πιθανότητα αυτοί οι 9 είναι από το Εκκλησία Online. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Αν σας παίρνω στο λαιμό μου Εκκλησία Online, ζητάω συγγνώμη, μην μου κάνετε καμία μήνυση γιατί ξέρω διαθέτετε εσείς οι παπάδες λεφτά και μπορείτε να κάνετε μηνύσεις. Ενώ εμείς που δεν έχουμε λεφτά, που να βρούμε να πληρώσουμε τους δικηγόρους. Αλλά εγώ ενίσταμαι, κύριε Πρόεδρε. Ενίσταμαι και μάλιστα εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι και να μην σα πω ότι θέλω να ρίξω και κάποια τρεβάγγελα, αλλά κρατιέμαι γιατί στην εποχή μας πρέπει να κρατάμε ένα low profile που λένε και ξένοι, χρησιμοποιούμε και καμία εγγλέζικη εμείς, να φαίνεται βρε παιδί μου ότι είμαστε απικία Ινδοαγγλική, όπως κάνουν εκεί στο Sky, σε αυτό το κανάλι της τρομοπαραπληροφόρησης. Άρα λοιπόν έρχονται λοιπόν αυτοί οι ιερωμένοι και η εκκλησία ξαφνικά και εκδηλώνει, λέει, την αντίθεσή της. Και τι σηκώ αυτή σένα βρε παπά. Και δεν θα σταθώ εγώ δηλαδή στα έσχη των παπάδων και όλα αυτά που λένε, που κάνουν, που κατέχουν και θέσεις. Δεν με ενδιαφέρει και δεν με καίγει την καρφή για το τι κάνει κάθε παπάς και αν μου την έχει πέσει παπάς και αν ένας παπάς μου έχει ζητήσει να κάνω δεσμό και αν με έχει ζητήσει άλλος παπάς που λέει ο λόγος να δει τα μελέτητά μου αυτιά. Δεν θα σταθώ σε αυτά. Γιατί ας κάνει ο καθένας και ας βγάλει τα μάτια του όπως θέλει. Από τη στιγμή που δεν με επηρεάζει εμένα αυτό, δηλαδή τι να με επηρεάξει ο πολιτικός ο γάμος, δηλαδή μεταξύ δύο ανθρώπων. Γιατί εμείς είμαστε χώρα χριστιανική. Ποια χώρα χριστιανική είμαστε και ορθόδοξοι βρε? Δηλαδή ποια, που οι μισοί μιλάμε πήγα στην Ανάσταση και θα σταθώ σε αυτό και ξαφνικά έπαθα ένα σοκ. Αναστενόταν ο Ιησούς Χριστός μας, κοιτάξει, θανάτων θάνατων πατή σας, λέει το Ευαγγέλιο. Και έβλεπα λοιπόν ότι όλοι αυτοί ήταν μασκοφορημένοι και τρέαν μουν από τους
παπάδες μέχρι τους λαϊκούς και όλους υποτίθεται τους θρησκευόμενους και θρησκόληπτους να είναι μασκοφορημένοι ή στον επιτάφιο να πηγαίνουν να φυλάνε τον επιτάφιο εδώ με την μπούρκα και να φοβάται, λέει ο άλλος μετά, μην πάθει τίποτα, μην πάθει γρήπη και ξέρετε, φύγει για τον άλλο κόσμο. Στον άλλο κόσμο, αν είναι να πας, υπάρχει ο τριαδικός μεγαλοδύναμος Θεός μας που ξέρει την κλωστή του καθενός μας μέχρι που θα κρατάει και θα υφίσταται. Άρα λοιπόν και από ένα παραπάτημα στο πεζοδρόμιο μπορεί να φύγεις. Είναι απρέπεια, ασέβεια για μένα τουλάχιστον και δεν λέω για κανένα σας τι και πώς πρέπει να κάνετε, αλλά είναι απίστευτο να φοβόμαστε και μάλιστα το παπαδαριό να έχει επιβάλει απίστευτα πράγματα και να το δείτε αυτό, ότι και ακόμα και για την θεία με τα λαδιά, ότι αν ο πεωθοπρυγός μας ο Μητσοτάκης έλεγε να κοπεί ή να φέρουν πλαστικά κουταλάκια, θα γινόταν, διότι αυτό είναι το ιερατείο της Ελλάδας. Και πολύ ωραία το είχε πει εδώ ο Δημήτρης Καραμπόλας, ότι κοιτάξτε τώρα, όταν θέλουν να κρύψουν την ακρίβεια, την φτώχεια, τη φτωχοποίηση, την πληθωριστική κρίση, το γεγονός ότι πάμε και για επισιτιστική κρίση, τι κάνουν, πετάνε, φέρνουν στην επιφάνεια τέτοια θέματα που να σας πω, στα ούμπαλά μου, στα καρούμπαλά μου εμένα, αν θέλουν δύο άνθρωποι να παντρευτούν με πολιτικό γάμο, ας παντρευτούν. Δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει μια πολιτική πράξη που στην πραγματικότητα να προφυλάσει, να προστατεύει, να εδραιώνει όλα εκείνα τα δικαιώματα που θα πρέπει να ισχύουν σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως των οποιοδήποτε πολιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών και αγαπησιάρικων. Διότι αν το φιλοσοφήσεις καλά, ο καθένας από μας βρίσκεται κάπου αλλού. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούν τώρα, όπως έκανε και ο Αλεξάκης το έκανε αυτό, όταν θέλουν να καλύψουν άλλα θέματα, βγάζουν στην επιφάνεια, Έτσι ακριβώς. Τι κάνουν? Βγάζουν στην επιφάνεια άλλο θέμα, πιο πικάντικο, για να μπορέσουν να κρύψουν την ουσία της υπόθεσης. Ουσιώδη θέματα. Καταλάβατε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, εσένα σε πειράζει αν εγώ θέλω να παντρευτώ τον Κούλη με πολιτικό γάμο? Που σε ενοχλεί ακριβώς? Σου έφερα εγώ τον Κούλη του γουρλωμάτιου στο δικό σου το κρεβάτι να κάνουμε ένα πάρτι μιούζα? Όχι. Τότε τι ζόρι τραβάς? Εσύ βρε ρασοφόρη τι ζόρι τραβάς? Και μάλιστα πολλοί ρασοφόροι βγαίνουν και λένε να κάνουν αυτά μια έσχη. Ποια έσχη? Με τον πολιτικό γάμο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής η θρησκευτική και πολιτική εξουσία θα έπρεπε κάποια στιγμή να διαχωριστεί. Αν και για την ακρίβεια, στα χρόνια αυτά, τα δικά μας, τα περίεργα, η πολιτική εξουσία έχει διατρανωθεί τόσο πολύ που τους θρησκευτικούς κανόνες τους καθορίζει ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης. Ναι, και δίνει εντολές και τι θα κάνεις και τι θα πεις και πώς θα κλείσεις την εκκλησία και πώς δεν θα αφήνεις τους πιστούς και πώς θα βάλεις λοιπόν εκεί τους δεσποτάδες, τους μητροπολίτες να κάνουν προπαγάνδα για τα τσιμπήματα και για τους αμπελιασμούς, εντάξει. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα αν κοιτάξετε τριγύρω, αλλά ευτυχώς μπορεί να μας θεωρούν ότι ξεχνάμε, αλλά δεν ξεχνάμε κυρίως τι έχουμε περάσει εδώ και 3 χρόνια και μάλιστα πόσο έχουμε αποδιωχθεί και πόσο έχουμε κυνηγηθεί από μητροπολίτες, ρασοφόρους και πολιτικά λαμόγια. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεχίζουμε να παραμένουμε ανεμπέλιαστοι. Περνάμε στην εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μας πάλι και συνεχίζουμε να παραμένουμε ανεμπέλιαστοι και κυρίως να έχουμε ελεύθερο πνεύμα και να θεωρούμε ότι τα πολιτικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε δικαιώματα που είναι θέμα της πολιτείας, η Εκκλησία ας ξεκουμπιστεί
γλυκιά στο ράψι. Τώρα βρήκατε να στείλετε επιστολές, ε. 3 χρόνια για όλα αυτά που περνάμε. Τώρα σας πείραξε. Γιατί θα παντρευτώ εγώ, ο Αντώνης Κούκεν, τον Κυριάκου, τον Γκούλη, τον Αμπλαουτάκη. Βόρδολα που θέλετε οι παπάδες. Το καμοτσίκι το κρατάω για μένα. Σας αγαπώ. Φιλάκια. Και στο γάμο μου θα σας καλέσω όλους. Και του χρόνου. Ναι. Και στα δικά σου. Α, δεν λέμε και του χρόνου, ναι. Σωστά. Καλά Στέφανα λέμε. Α. Φιλί ρουφιτό στη μούρη.